Πάμε εμείς να συνεχίσουμε τώρα. Είχαμε φωτιά χθες στην Κορινθία, η οποία συνεχίστηκε μέχρι αργά το βράδυ. Στο σοφικό της Κορινθίας κάναμε συνδέσεις στην εκπομπή μας. Προσπαθούσαμε όσο μπορούμε να σας κρατήσουμε ενήμερους για την κατάσταση που επικρατεί στο μέτωπο. Εναέρια μέσα ξεχύθηκαν στο σημείο για να σβήσουν τη φωτιά. Πάρα πολύ δύσκολη. Δεν ήταν κοντά σε οικισμό. Αυτό ήταν πάρα πολύ θετικό. Όμως το πολύ αρνητικό ήταν πως ήταν σε πευκοδάσος. Και η φωτιά στα πεύκα σβήνει πάρα πολύ δύσκολα. Είχαμε τραυματισμούς πυροσβεστών στο μέτωπο. Στο σημείο που προσπαθούσαν να σβήσουν τη φωτιά, κάποιοι κάηκαν, κάποιοι πυροσβέστες στο μέτωπο. Ένας από αυτούς διακομίστηκε στο νοσοκομείο, έπαθε έμφραγμα. Θα τα δούμε όλα αυτά. Πολύ δύσκολο το μέτωπο. Με τον κύριο Σταυρέλη θα μιλήσουμε, είναι δήμαρχος Κορινθίας. Να μας πει τι ακριβώς συνέβη εχθές, αλλά και σήμερα νωρίς το πρωί, που στο σημείο ήταν οι πυροσβέστες για ακόμη μία φορά. Καλησπέρα σας, Δήμαρχε. Σας ευχαριστούμε που είσαστε κοντά μας. Γεια σας. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ δύσκολα τα πράγματα. Χθες ήταν πάρα πολύ δύσκολα έως τραγικά, θα σας έλεγα. Σήμερα είναι μια πολύ διαφορετική ημέρα. Ευτυχώς. Χθες πράγματι το μεσημέρι στις 12 η ώρα είχαμε αυτή την πολύ μεγάλη, ίσως τη μεγαλύτερη πυρκαγιά στα όρια του Δήμου μας, στην περιοχή του Σοφικού, στην περιοχή της Ολυγίας, με το παρθένο δάσος της Ολυγίας. Το αποτέλεσμα είναι ότι αποφύγαμε τα χειρότερα. Και ποια είναι τα χειρότερα? Δεν είχαμε κανένα θύμα, δεν είχαμε ζημιές σε σπίτια και σε επιχειρήσεις. Καταστράφηκε όμως παντελώς το παρθένο δάσος, μέρος του παρθένου δάσους της Ολυγίας, με πεύκα πάνω από 100 χρόνια. Εν πάση περιπτώσει ήταν μια πολύ δύσκολη κατάσταση και αντιμετωπίστηκε από τα πυροσβεστικά μέσα, είτε πήγαια είτε εναέρια, και τις εθελοντικές οργανώσεις του Δήμου Κορινθίων και του όμορου Δήμου Λουτρακίου Περαχώρας Αγίων Θεοδόρων, 9 εθελοντικές οργανώσεις, πολλά μέσα μηχανικά, είτε του Δήμου εξκαπτικά μηχανήματα με 4 τσάπες, με διάφορα άλλα μεγάλα βαρέα οχήματα. Έτσι, που προσπάθησαν να περιορίσουν τη φωτιά. Και πράγματι έγινε μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση. Συνολικά 11 πυροσβεστικά εναέρια μέσα με 2 καναντέρ, 3 πεντζετέλ και τα υπόλοιπα ελικόπτερα. Εν πάση περιπτώσει, αργά το βράδυ, χθες 10 η ώρα, είχαμε τα πρώτα θετικά σημεία ότι η φωτιά άρχισε να κυκλώνεται, θα σας έλεγα, από τους δασοπυροσβέστες, από τους κομμάντος, και σήμερα το πρωί είμαστε σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Τώρα δε που μιλάμε, η φωτιά σχεδόν έχει καθυλωθεί. Υπάρχει όμως αυτό το θέμα των ανέμων, οι οποίοι σήμερα είναι ιδιαίτερα ισχυροί στην περιοχή και φοβόμαστε τυχόν αναζωπυρώσεις. Είχαμε και τον τραυματισμό κάποιων πυροσβεστών, Δήμαρχε, να μας ενημερώσετε και γι' αυτό. Πράγματι, είχαμε 4 πυροσβέστες και δασοπυροσβέστες που τραυματίστηκαν. Οι 3 διακομίστησαν στο νοσοκομείο της Κορίνθου με ελαφριά τραύματα και απεχώρησαν. Ο ένας υπέστη 2 εμφράγματα, ένα κατά τη διάρκεια της φωτιάς και ένα δεύτερο κατά την μεταφορά του στο νοσοκομείο Κορίνθου, και από εκεί μεταφέρθηκε στο Γενικό της Νίκαιας. Υπευλήθη σε επέμβαση, είναι όλα καλά μέχρι στιγμής. Εύχομαι ταχύ ανάρρωση σε όλους τους συμπολίτες μου, σε όλους τους δασοπυροσβέστες. Ήταν μια τιτάνια μάχη και από τους δασοπυροσβέστες, 200 τον αριθμό παρακαλώ. Δεν ήταν και λίγοι όσοι ήρθαν στην περιοχή της Ολυγίας, μέχρι και ομάδα κομμάντος από τη Μολδαβία στα πλαίσια των κοινών προγραμμάτων που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση με διάφορες χώρες. Έτσι ήταν και στην Κόρινθο, στο Σοφικό, 20-25 περίπου δασοπυροσβέστες από την Μολδαβία, εξειδικευμένοι και με τα μηχανήματά τους, και έπεσαν επάνω στη μάχη. Πλήθος κόσμου, αγρότες, έδωσαν τον υπερπάντων αγώνα. Έγινε μια τιτάνια προσπάθεια, πραγματικά ήταν συγκλονιστική και συγκινητική. Και περιορίστηκε η ζημιά μέσα σε μια ημέρα με αυτά τα αποτελέσματα που επήλθαν ως συμπτώματα της αυτής καταστροφής. Δήμαρχε, ακούσαμε να λένε άνθρωποι εκεί που ήταν στην περιοχή ότι η φωτιά μπήκε ίσως από τσιγάρο που κάποιος έριξε. Ακούγονται διάφορα. Γνωρίζουμε, έχουμε ακούσει κάτι, τι μπορεί να έφτεξε, πώς μπορεί να προκλήθηκε αυτή η μεγάλη πυρκαγιά?
κοιτάξτε, είναι πάρα πολλές οι μαρτυρίες, όχι για τσιγάρο, δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Για... Το είπανε πάντως στοιχεία, άνθρωποι για στοιχεία που ήταν στο σημείο. Ναι. Στοιχεία εμπρισμού σε 3 ταυτόχρονα σημεία σε πλάσματα δευτερολέπτου από απόσταση 300 μέτρων. Δεν είναι τυχαίο, προφανώς είναι εμπρισμός, αλλά αυτά τα λέμε κάθε φορά στις φωτιές, ποτέ δεν αποδεικνύονται. Είναι όμως κοινή ομολογία από αρκετούς κατοίκους της περιοχής που είδαν να ξετυλίσσονται οι φλόγες μέσα σε λίγα λεπτά από 3 διαφορετικά σημεία κοντινά. Μάλιστα. Σίγουρα αποτελείται ότι είναι εμπρισμός. Αυτό είναι αναμφίβολο και από το σημείο που ξέσπασε η φωτιά, από τα 2 διαφορετικά σημεία. Αυτό δείχνει τουλάχιστον. Συνήθως εκεί πάνε τα πράγματα, εκεί πάνε οι έρευνες. Ευχόμαστε τουλάχιστον οι έρευνες να έχουν και κάποια απήχηση και να. Και κάποια έτσι, αποτέλεσμα, να το πω πιο σωστά, Δήμαρχε, να βρεθεί αυτός ο οποίος έβαλε τη φωτιά. Συνήθως βρίσκονται οι εμπριστές, πιάνονται από τις αρχές και οι νόμοι είναι και πολύ πλέον σοβαροί και οι ποινές πλέον είναι πάρα πολύ σοβαρές σε αυτούς που βάζουν τις φωτιές. Να το πούμε ότι πλέον έχει αλλάξει το νομοθετικό πλαίσιο και αυτό είναι σημαντικό να αναφερθεί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που σας είχαμε κοντά μας. Ελπίζουμε να μην έχουμε πάλι τέτοια αποτελέσματα ξανά στην Κορινθία και πουθενά αλλού. Θα τα δούμε, εγώ τα παρακολουθούμε. Ήθελα, αν μου επιτρέπετε να σας δώσω ένα θέμα που μας απασχολεί και με την βοήθεια και των δικών μας υπουργών εδώ, του κυρίου Δήμα και του κυρίου Ταγαρά, αλλά και των βουλευτών. Είναι πεδίο δόξης λαμπρών να συνηγορήσει πλέον η κυβέρνηση στο μακροχρόνιο αίτημα ίδρυσης πυροσβεστικού κλιμακίου στην περιοχή του Σοφικού, διότι απεδείχθη περίτρανα ότι εάν λειτουργούσε το πυροσβεστικό κλιμάκιο δεν θα είχαμε αυτά τα τραγικά αποτελέσματα, άσχετα να αποφύγαμε τα χειρότερα. Είναι πεδίο δόξης λαμπρών να πει το ναι. Εμείς θα βάλουμε όλες τις υπόλοιπες δαπάνες και υποδομές να λειτουργήσει πυροσβεστικό κλιμάκιο μόνιμο στην περιοχή της Ολυγίας, σε αυτό το πανέμορφο αισθητικό δάσος που είναι ο πνεύμα αναζωής της Κορινθίας και της Πελοποννήσου, θα σας έλεγα. Έχετε απόλυτο δίκιο. Ένα αίτημα που ελπίζουμε να γίνει πραγματικότητα. Πολύ σωστό για την περιοχή. Είδαμε τα κακά αποτελέσματα αυτής της πυρκαγιάς. Μπορεί, αν υπήρχε αυτό το σύστημα εκεί, αυτή η υπηρεσία, να είχαμε αποφύγει τα χειρότερα και το καμένο δάσος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμαρχε. Και ένα άλλο, θα μου επιτρέψετε να εκφράσω και ως άνθρωπος και ως Δήμαρχος τις αμέριστες ευχαριστίες μου τόσο στον Υπουργό, στον Βασίλη τον Κικίλια, όσο και σε όλα τα μέλη της πυροσβεστικής, διοικητές, αρχηγούς, δασοπυροσβέστες, δασαρχεία, σχολή μηχανικού. Ήταν απίστευτο αυτό που έγινε. Ιδιωτικές επιχειρήσεις που έδωσαν τον εαυτό τους. Ένα μεγάλο ευχαριστώ ως Δήμαρχος για όλους αυτούς τους ανθρώπους που βοήθησαν να μην επεκταθεί η καταστροφική πυρκαγιά σε περισσότερα στρέμματα. Δήμαρχε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή δύναμη.